Σελίδα 973. Σελίδα 973 είναι από τις πράξεις των Αποστόλων. Είναι κεφάλαιο ΙΑ, 11 κεφάλαιο και 27 εδάφιο. Σελίδα 973, ΙΑ κεφάλαιο, 11 κεφάλαιο και 27 εδάφιο. Και εκείνες δε τες ημέρες κατέβησαν από Ιερουσαλήμον προφήτες εις Αντιόχειαν. Σηκωθείς δε εις εξ αυτών ονόματι Άγαβος, εφανέρωσε δια του Πνεύματος ότι έμελε να γίνει μεγάλη πείνα καθόλην την οικουμένη της και έγινε επί Κλαυδίου Κέσαρος. Όθεν οι μαθηταί απεφάσισαν έκαστος αυτόν κατά την εαυτού κατάσταση να πέψωσι βοήθειαν προς τους αδελφούς τους κατοικούντας εν τη Ιουδαία, το οποίον και έκαμον αποστήλαντες αυτήν προς τους πρεσβυτέρους διαχειρός Βαρνάβα και Σάβλου. Κατ' εκείνον δε των καιρών επιχείρησε ο Ηρώδης ο βασιλεύς να κακοποιήσει την Άς από της εκκλησίας. Εφώνευσε δε διαμαχαίραση Άκωβον των αδελφών του Ιωάννου και ειδών ότι το αρεστόν εις τους Ιουδαίους προσέθεσε να συλλάβει και τον Πέτρον, ήσαν δε ημέρε το Ανζήμον. Τον οποίον και πιάσας έβαλε εις φυλακή, παραδώσας αυτόν εις 4 στρατιωτών δια να φυλάτωσιν αυτόν, θέλων μετά το Πάσχα να παραστήσει αυτόν εις τον λαόν. Ομέν λοιπόν Πέτρος εφυλάται το εν τη φυλακή, εγίνεται δε υπό της εκκλησίας ακατάπαυστος προσευχή προς τον Θεόν υπέρ αυτού. Ότε δε έμελεν ο Ηρώδης να παραστήσει αυτόν, τη νύχτα εκείνη ο Πέτρος εκοιμάτω μεταξύ 2 στρατιωτών, δεδεμένος με 2 αλύσεις, φύλακες και φύλακες έβρωσαν τη θύρα εφύλατον το δυσμωτήριον. Και ειδού άγγελος Κυρίου ήλθεν εξέφνης και φως έλαμψεν εν το οικίματι. Χτυπήσας δε την πλευράν του Πέτρου, εξύπνησεν αυτόν λέγον «Σηκώθητη ταχαίως». Και έπεσον οι αλύσεις αυτού εκ των χειρών και είπεν ο άγγελος προς αυτόν «Περιζώστητη και υπόδυσον τα σταντάλια σου». Και έκαμε νούτο. Και λέγει προς αυτόν «Φόρεσον το ημάτιόν σου και ακολούθημη». Και εξελθών οικολούθη αυτόν και δεν ήξερε ότι το γινόμενον δια του αγγέλου ή το αληθινόν, αλλά ενόμιζεν ότι βλέπει όραμα. Αφού δε πέρασαν πρώτην και δευτέραν φρουράν, ήλθον εις την πόλην την Σιδηράν την φέρουσαν εις την πόλη, εις την πύλην τη Σιδηράν τη φέρουσαν εις την πόλη, ή της αφεαυτής ηνύχθης αυτούς. Και εξελθόντες διαπέρασαν οδόν μίαν. Και ευθύς ο άγγελος ανεχώρησε από αυτού. Και ο Πέτρος συνελθώνησε αυτόν είπεν «Τώρα γνωρίζω αληθώς ότι ο Κύριος εξαπέστειλε τον άγγελον αυτού και με ελευθέρωσεν εκ της χειρός του Ηρώδου και όλης της ελπίδος του λαού των Ιουδαίων». Και αφού εσκέφθη ήλθεν εις την οικίαν Μαρίας της μητρός του Ιωάννου του υπονομαζομένου Μάρκου, όπου ήσαν ικανοί συνηθισμένοι και προσευχόμενοι. Ότε δε ο Πέτρος έκρουσε την θύραν του προαυλίου, προσήλθε θεράπαινα ονομαζομένη Ρόδη τι ανακούσει. Και γνωρίσασα την φωνή του Πέτρου από της χαράς, δεν ίνιξε την πύλην, αλλά έτρεξε και απήγγειλεν ότι ο Πέτρος ίσταται έμπροσθεν της πύλης. Ιδέ είπον προς αυτήν παραφρονείς, εκείνη όμως διεισχυρίζεται ότι ούτως έχει. Ιδέ έλεγον ο άγγελος αυτού είναι, ο δε Πέτρος επέμενε κρούον. Και ανοίξαντες είδον αυτόν και εξεπλάγησαν. Και σύσας εις αυτούς την χείρα δια να σιωπήσωσιν, διηγήθη προς αυτούς πως ο Κύριος εξήγαγε αυτόν εκ της φυλακής και είπεν «Απαγγείλατε ταύτα προς τον Ιάκωβον και τους αδελφούς και εξελθών πήγαινε εις άλλων τόπων». Αφού δε εξημέρωσεν ή το ταραχείο κολύγει μεταξύ των στρατιωτών, τι άρα έγινε ο Πέτρος. Ο δε Ηρώδης αφού εζήτησεν αυτόν και δεν έβρεν, ανακρίνας τους φύλακας προσέταξε να θανατωθώσει και καταβάς από τις Ιουδαίας στην Κεσάριαν διέτριβεν εκεί. Ήτο δε ο Ηρώδης φόδρα οργισμένος κατά των Τυρίων και Σιδωνίων, ήλθον δε προς αυτόν ομοθυμαδών και πείσαντες των βλαστών των επί του κοιτώνος του βασιλέως σε ζήτουν ειρήνη, διότι ο ατόπος αυτός αυτόν ετρέφετο υπό του βασιλικού. Και εν ημέρα ορισμένη ενδυθείς ο Ηρώδης βασιλικήν στολήν και καθίσας επί του θρόνου εδημιγόρη προς αυτούς. Ο δε λαός επεφώνει
Θεού φωνή και ουχή ανθρώπου. Και παρευθύς επάταξεν αυτόν άγγελος Κυρίου, διότι δεν έδωκεν την δόξαν εις τον Θεόν, και γενόμενος σκολυπκρόβυρτος εξεψύχησεν. Ο δε λόγος του Θεού ύφξανε και επληθύνετο. Ο δε Βαρνάβας και ο Σαύλος επέστρεψαν εξ Ιερουσαλήμ, αφού εξεπλήρωσαν την διακονία αυτών, παραλαβώντες με Θεαυτόν και τον Ιωάννην, τον επωνομαστέντα Μάρκον. Αμήν. Είναι το 44 μετά Χριστό, δηλαδή περίπου 10 χρόνια, 11 από την ημέρα της Πεντηκοστής. Ο λόγος του Θεού αυξάνει, οι πιστοί σώζονται, η Εκκλησία μεγαλώνει και ο διάβολος οριέται. Αυτή είναι η πορεία των πραγμάτων. Γι' αυτό και αποφασίζει να κάνει τα κόλπα του. Θα φέρω πείνα σε όλη την οικουμένη, εδώ αυτοί όλοι θα πιστέψουν. Αλλά ο Θεός γνωρίζει, έχει σκεύει εκλογής του ταπεινά. Ένα από αυτούς είναι ο Άγαβος, τον οποίον στέλνει στην εκκλησία των Αντιοχείων, της Αντιόχειας, που εκεί είναι σε μεγαλύτερη ευημερία ο λαός του Θεού. Πληροφορεί ότι πείνα θα έρθει σε όλη την οικουμένη και τα αδέλφια από την εκκλησία της Αντιοχείας μαζεύουν βοήθεια για να βοηθήσουν τα φτωχά αδέλφια της εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Το έργο του Θεού γίνεται μέσα στην εκκλησία. Η εκκλησία της Αντιοχείας ετοιμάζεται και βοηθάει την εκκλησία των Ιεροσολύμων. Και μάλιστα στέλνουν εκεί τον Παύλο και άλλους αδελφούς, τον Βαρνάβα, με την βοήθεια προς την εκκλησία, προς τους πιστούς, προς τα αδέλφια τους στα Ιεροσόλυμα. Αλλά στα Ιεροσόλυμα δεν είναι το μόνο πρόβλημα η πείνα. Βασιλιάς άρχοντας στην περιοχή είναι ο Ηρώδης, ο γιος εκείνου του Ηρώδη που ήθελε να σκοτώσει τον Ιησού Χριστόν στη γέννησή του. Αυτός ο Ηρώδης στηρεί τον νόμο και επιπλέον αγωνίζεται να ευαρεστεί τους Ιουδαίους για να διατηρήσει τη βασιλεία του. Και πώς θα ευαρεστήσει τους Ιουδαίους? Με έναν εύκολο τρόπο, καταδιώκοντας την εκκλησία. Και πιάνει και θανατώνει τον Ιάκωβο, νομίζοντας ότι με το θανατωθεί ο Ιάκωβος θα πληγεί και θα σταματήσει και μέσα στην πείνα αυτή το έργο του Θεού. Θα σταματήσει το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Αλλά η πρόθεση του Θεού είναι ο λόγος του Θεού να αυξάνει και να πληθύνεται. Γιατί? Γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος. Γι' αυτό. Γιατί ο Πατέρας εργάζεται και ο Υιός εργάζεται και ο Παράκλητος εργάζεται. Και πού εργάζεται? Μέσα στην Εκκλησία. Εδώ εργάζεται. Γιατί εργάζεται εδώ? Γιατί εδώ είναι ο οίκος του Θεού του Ζώντος. Εδώ είναι κατοικητήριον του Θεού. Εδώ κατοικεί ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Εάν μας ένοιγε τα μάτια θα βλέπαμε αγγέλους. Θα βλέπαμε το Χριστό. Θα βλέπαμε τη δόξα του Θεού, θα βλέπαμε τον ουρανό ανεωγμένο. Όλη η προσοχή του ουρανού είναι μέσα σε αυτή την εκκλησία και σε κάθε εκκλησία. Έξω είναι σκοτάδι, μέσα εδώ είναι φως. Επαναλαμβάνω. Γιατί? Γιατί η εκκλησία του Χριστού έχει ομολογήσει τον Ιησού Χριστόν Κύριό της και Θεό της. Και τόσο πιο ισχυρός κυριαρχικά σαν Κύριος θα είναι ο Ιησούς Χριστός στην Εκκλησία και στα παιδιά του Θεού, όσο πιο πολύ το πιστεύουν αυτό. Όσο μεγαλύτερη εμπιστοσύνη έχεις,
εσύ προσωπικά και εγώ προσωπικά, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος και όλα από Αυτόν εξαρτώνται και όλα Αυτός θα τα κάνει, τόσο πιο ένδοξος θα αποκαλύπτει τον Χριστό στη ζωή σου. Όσο πιο φοβισμένος, όσο πιο απελπισμένος, πιο απογοητευμένος, δηλαδή με λιγότερη πίστη, δηλαδή με βεβαιότητα ότι ο Ιησούς Χριστός δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα, τόσο θα μικραίνεις το Χριστό και θα μεγαλώνεις εσύ. Είναι το μεγάλο μυστικό στις δύσκολες περιστάσεις. Το μεγάλο μυστικό, η αλήθεια του Ευαγγελίου. Όσο μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, με αποτέλεσμα χαρά, αγάπη, ελπίδα, όσο μεγαλύτερη εμπιστοσύνη έχεις ότι ο Κύριος είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός και όλοι οι άλλοι είναι φούσκα, μπαλόνι. Φαίνεται να μεγαλώνει, αλλά θα σκάσει. Τα ακούτε? Θα σκάσει, αδερφοί. Θα σκάσει. Πιστέψτε το. Ο Θεός μου το έδειξε. Είναι ένα μπαλόνι που φουσκώνει, που φουσκώνει. Τι είναι αυτό το μπαλόνι, Κύριε? Όλα αυτά που βλέπεις και ακούς. Ένα μπαλόνι που φουσκώνει, που φουσκώνει και μεγαλώνει και καλύπτει και καλύπτει, αλλά είναι φούσκα. Θα σκάσει και θα δοξαστεί ο Χριστός. Το πιστεύεις? Αλληλούια. Αυτή είναι η αλήθεια, αδελφοί. Μπαλόνι είναι ο Ηρώδης. Θα σκάσει και θα δοξαστεί ο Χριστός και θα αυξάνε το Λόγος του Θεού. Ξέρετε πως τον βλέπανε τον Ηρώδη? Ποπό! Σκότωσε τον Ιάκωβο. Και επειδή χάρηκαν οι Ιουδαίοι, άλλο μπαλόνι από εκεί οι Ιουδαίοι. Οι επίσημες θρησκείες. Μπαλόνι! Θα σκάσει! Μόνο ο Ιησούς Χριστός θα μένει στον αιώνα. Μόνο ο Λόγος του Θεού μένει στον αιώνα. Έπιασε και τον Πέτρο. Τώρα... φόβος. Πήγανε, κρυφτήκανε και άρχισαν να προσεύχονται. Δεν πιστεύω ότι προσευχόντουσαν ότι μπορεί να ελευθερωθεί ο Πέτρος. Και όσο πέρναγε ο καιρός, γιατί είχε προσδιοριστεί και συγκεκριμένη ημερομηνία που θα τον θανάτωναν, τόσο λιγόστευαν και οι ελπίδες. Προσεύχονταν όπως θα προσευχόμαστε και εμείς. Φύλαξε μας, Κυρία μου. Βοήθησε μας, Κυρία μου. Προστάτευσε μας. Έτσι δεν λέμε? Πω, κακό μεγάλο έρχεται. Βοήθησε μας, Κυρία. Και καλά κάνανε. Και είχαν και αδιάλειπτο προσευχή και καλά κάνανε. Αλλά ο Θεός κάνει πάντοτε πολύ περισσότερα από αυτά που ζητάμε κατά την πίστη μας και από αυτά που καταλαβαίνουμε κατά τη σοφία μας. Ποιος μπορούσε να φανταστεί ότι ο Πέτρος που ήταν φυλακισμένος με πόσους, λέει, με 4 τετράδες στρατιωτών, 16 στρατιώτες το φυλάγανε. Ξέρετε γιατί? Γιατί πριν λίγα χρόνια τον είχαν βάλει φυλακή και πήγε άγγελος, τον έβγαλε και του λέει: πήγαινε, συνέχισε να κηρύττεις. Του λέει: αυτοί είναι, τι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Τους ελευθερώνει. 4 τετράδες, 16. Και μέσα στη φυλακή στο κελί 2 στρατιώτες. Και με αλυσίδες στα χέρια. Τώρα να δούμε αν θα φύγεις. Πού να φύγει? Αλλά ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος. Αλληλούια. Αυτός είναι ο Κύριος, ο οποίος εξεύρει να ελευθερώνει τους ευσεβείς. Και ενώ κοιμότανε, ο Κύριος δίνει ύπνο στον αγαπητό, στον αγαπητόν αυτού. Μα αύριο τον θανατώνουνε και αυτός κοιμότανε. Τι εξήγηση να δώσουμε? Έπρεπε να κοιμάται όμως. Εγώ πιστεύω ότι και αυτό χάρις Θεού είναι. Έπρεπε να κοιμάται όπως έπρεπε να κοιμώνται και οι στρατιώτες, γιατί έπρεπε να έρθει ο άγγελος. Και ξαφνικά φως μέσα στο κελί, κοιμότανε ο Πέτρος, κοιμόταν οι στρατιώτες και ο άγγελος ξυπνάει τον Πέτρο. Ξύπνα, ξύπνα, σήκω, φεύγουμε. Αδερφοί, μήνυμα ουράνιο. Σήμερα πιστεύω ότι ο Θεός, ξύπνα, φεύγουμε. Αλληλούια.
ξύπνα, φεύγουμε. Καλό είναι να κοιμόμαστε μέσα στην ειρήνη του Θεού, αλλά καλύτερο είναι να ξυπνήσουμε, γιατί φεύγουμε, αδελφοί. Ξύπνα, ξύπνα, φεύγουμε. Καθώς σηκώθηκε, πέσαν οι αλυσίδες από τα χέρια του. Οι στρατιώτες δίπλα τον ύπνο τον καλό. Τίποτα, εκεί ύπνο, ύπνο, καθαρό ή τέλειο ύπνο. Του λέει, ντύσου, ντύσου γρήγορα, φεύγουμε. Ντύσου, φεύγουμε. Ντύθηκε αυτός. Και τι έβαλε, το ημάτιο της σωτηρίας. Τα ημάτια τα λευκά του αγιασμού. Φόρεσε και τα υποδήματά σου, τα υποδήματα του Ευαγγελισμού. Φεύγουμε. Σηκώθηκε και αυτός, έβαλε και τα παπούτσα του. Δεν ήξερα αν είναι εντός του σώματος ή εκτός. Όραμα, λέει, βλέπω. Όπως ο Απόστολος Παύλος όταν τον έφτασε πάνω στον ουρανό, δεν ήξερα αν είναι εντός του σώματος ή εκτός. Έτσι και ο Πέτρος τώρα δεν ξέρει αν είναι εντός του σώματος ή εκτός. Είναι σε έκσταση. Είναι οι πνευματικές εμπειρίες που ο Κύριος των δυνάμεων κάνει. Ανοίγει η πόρτα, περνάνε από όλους τις φρουρές. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη, όλες τις φρουρές. Ανοίγουν όλες, όπου πέρναγαν, άνοιγαν οι πύλες μόνες τους. Αλληλούια. Αυτός είναι ο Κύριος. Δεν υπάρχει πόρτα κλειστή, αδερφοί. Δεν υπάρχει εμπόδιο. Φτάνουν και στη μεγάλη πύλη. Από μόνη της ανοίγει και αυτή. Μόλις βγαίνουν, περνάνε και έναν δρόμο, φεύγει ο άγγελος. Τώρα του λέει, μόνος σου. Τώρα σε ελευθέρωσα. Τώρα κοίτα πώς θα διαχειριστείς την ελευθερία σου. Τώρα σε ελευθέρωσα. Σκέφτεται ο Πέτρος, λέει, εγώ ήμουνα. Δεν είναι όραμα. Λέει, με ελευθέρωσα, άγγελος Κυρίου. Πω, ούτε και αυτός το πίστευε. Βέβαια είχε υπόσχεση ότι στα γεράματα θα πεθάνει. Αλλά λέει, τώρα μπορεί να κάνω και λάθος, μπορεί και ο Θεός να άλλαξε γνώμη. Δεν αλλάζει γνώμη ο Θεός. Δεν αλλάζει. Δεν είναι άνθρωπος να μεταμεληθεί ο Θεός. Το σχέδιο του Θεού δεν μετατρέπεται, δεν μεταβάλλεται. Μόνο ο άνθρωπος μπορεί να το χαλάσει. Και σκέφτεται και λέει, θα πάω στο σπίτι της Μαρίας, που είναι η μητέρα του Μάρκου, ο οποίος έγραψε και του κατά Μάρκον Ευαγγέλιον. Και χτυπάει την πόρτα, μέσα οι μαθητές φοβισμένοι. Προσεύχονταν, δεν είχαν τίποτα άλλο να κάνουν. Στην αγωνία, στο φόβο, μόνο προσευχή έχεις. Τι άλλο να κάνεις? Χοροπηδάς, να τρέχεις, να πας στο Φαραώ, να πας στον Ηρώδη, να πεις βόηθαμε. Τι άκα, μόνο στον Κύριο. Κύριε, βόηθα μας. Πηγαίνει μια κοπελίτσα, Ηρώδη, λέει, ποιος είναι? Εγώ είμαι ο Πέτρος. Τα χάσε, ο Πέτρος είναι στη φυλακή. Πηγαίνει μέσα και λέει, ο Πέτρος είναι. Δεν το άνοιξε. Τι ωραία. Αυτός είναι ο άνθρωπος, αδερφοί. Οι άλλοι, άντε χαζί, τι είναι αυτά που λες? Μα ο Πέτρος μου, εγώ είμαι ο Πέτρος. Αποκλείεται, και αν άκουσες φωνή, ο άγγελος του Πέτρου είναι. Δεν μπορούν να το πιστέψουν, γι' αυτό και ποτέ δεν προσευχόντουσαν, λέω εγώ, ανοήτως. Τι να πούνε, ελευθέρωσε τον Πέτρο από τη φυλακή, αυτό αύριο το σκοτώνουν. Αλλά κι αν το λέγανε όσοι το λέγανε, δεν πιστεύανε, το πιστεύανε. Απόδειξης ότι κανείς δεν το πίστεψε. Πηγαίνουν να ανοίξουν, μπαίνει ο Πέτρος μέσα. Πω, χαρά, ε. Πω, πω, χαρά, ε. Δοξολογία, σώπα, σώπα, τους λέει. Και τους εξήγησε τι έκανε και έφυγε. Το πρόβλημα όμως μένει. Και το πρόβλημα είναι ο Ηρώδης. Μπορεί να ελευθερώθηκε ο Πέτρος, μπορεί να ευλόγησε ο Θεός, μπορεί να χαρήκαμε, αλλά το πρόβλημα είναι πρόβλημα. Τάχασε ο Ηρώδης, λέει, πώς έφυγε αυτός? Και πήγε μια βόλτα στην Κεσάρια να πάρει τον αέρα του, γιατί εκεί κάνανε διακοπές στην Κεσάρια. Δεν μπορούσε να καταλάβει τι συμβαίνει. Εκεί όμως μαζευτήκανε, λέει η Γραφή, οι Τύριοι και οι Σιδόνιοι, με τους οποίους ήταν τσακωμένος ο Ηρώδης, για να ζητήσουν βοήθεια να φάνε. Δεν ξέρουν οι καημένοι. Από τον Ηρώδη θα ζητήσετε βοήθεια. Έτσι πήγαν εκεί οι επίτροποι. Από τον Φαραώ. Το Φαραώ θα ζητήσει βοήθεια.
Πού ζητάμε βοήθεια, αδερφοί? Μόνο στο Χριστό. Μην το ξεχνάμε αυτό. Μην το ξεχνάμε αυτό. Γιατί αν ελπίζεις σε άνθρωπο, θα κατεσχυνθείς. Αν ελπίζεις στον Ιησού Χριστόν ότι είναι ο Κύριος, θα ευλογηθείς. Στο Χριστό με πίστη ελπίζουμε και από Αυτόν ζητάμε. Βλέποντας λοιπόν ότι άλλοι πήγανε και του λέγανε «Βόηθα μας, βόηθα μας», ο Ηρώδης πήρε τα πάνω του. Φόρεσε μια πολυτελέστατη στολή και άρχισε με ύφος να μιλάει και να φωνάζουν οι άνθρωποι «Αυτός είναι ο Θεός, αυτός είναι ο Κύριος». Ξέρετε τι είναι? Φούσκα. Θα το πω πολλές φορές αυτό. Αδερφοί, φούσκα είναι ο Ηρώδης. Φούσκα. Μεγαλοπρέπεια. Λόγια ωραία, μεγάλα. Ποιος ξέρει, τους έλεγε να τους καλοπιάσει, τους έλεγε να τους τιμωρήσει, ποιος ξέρει τι έλεγε. Αλλά τα έλεγε σαν να είναι ο Κύριος. Αλλά εδώ, αδερφοί αγαπητοί, να το ξαναπώ. Για μας, σαφέστατα έξω δεν είναι ο Κύριος, έξω είναι φούσκα. Σαφέστατα ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος. Αλλά πρόσεξε, και εσύ δεν έχεις καμία σχέση με τα κυριαρχικά δικαιώματα του Θεού. Μην πεις μπορώ. Μην ανέβεις πάνω από την ασφάλεια που ο Θεός μας έχει δώσει. Επειδή σου έχει δώσει ένα χάρισμα, επειδή σε ευλόγησε ο Θεός, επειδή σε ελευθέρωσε σαν τον Πέτρο. Ο Πέτρος δεν ανέβηκε ψηλά και είπε «Κοιτάξτε με, θαυμάστε με», δόξασε το Θεό και έφυγε για να κάνει τη δουλειά του, το έργο που ο Θεός του έχει ετοιμάσει. Δεν καυχήθηκε. Όσο και χαρισματικός και όσο και ευλογημένος και όσο και ένδοξος κι αν είναι στην παρουσία του Θεού, ξέρει ότι είναι άνθρωπος και αν υπερηφανευτεί θα γίνει φούσκα κι αυτός. Θα σκάσει. Και ενώ ο Ηρώδης κήρυτε, απειλώντας, προκαλώντας, δεν μας λέει η Γραφή τι έλεγε, αλλά καθώς μισούσε την Εκκλησία και ήθελε να ευχαριστήσει τους Ιουδαίους, οι πιστοί θα έπρεπε να τρέμουνε. Πόπο τι θα μας κάνει τώρα, πόπο τι θα γίνει τώρα. Αδερφοί, ευλογία θα γίνει τώρα. Πόπο, τι θα κάνουμε τώρα? Για κοίτα τον Ηρώδη. Εντάξει, ο Πέτρος γλίτωσε, εμείς τι θα γίνει τώρα? Και αγρίεψε ακόμη πιο πολύ. Και όλο μας απειλούνε, και όλο μας απειλούνε. Και όλο τεμπέληδες μας λένε, και όλο τεμπέληδες μας λένε. Και όλο φουσκώνουνε, και όλο φουσκώνουνε. Και όλοι τρέχουνε κάτω από αυτούς, και οι Σύριοι και οι Σιδόνιοι. Η Εκκλησία στην προσευχή. Η Εκκλησία στο Χριστό. Και ενώ ο Ηρώδης πια είχε γίνει σαν το Φαραώ, εντολή Κυρίου, στέλνει έναν άγγελο και του λέει πήγαινε και ξεφούσκωσέ τον. Και σε μια στιγμή, ενώ κήρυτε, ενώ δίδασκε, ενώ φώναζε, ενώ υψωνότανε, η φούσκα έσκασε και έπεσε κάτω σκολικόβρωτος. Πάει το θάρρος των Ιουδαίων. Σκεφτείτε τώρα, πάμε στους Ιουδαίους, χαρά, πω, πω, αυτός είναι με το μέρος μας. Αυτός θα μας βοηθήσει, εμείς δεν θα πεινάσουμε. Είδες οι Τύριοι τι πάθανε, είδες οι Σιδόνιοι. Και τώρα αν πάμε να του πούμε και εναντίον του Πέτρου και της Εκκλησίας, πω, πω τι έχει να γίνει, ο Θεός είναι μαζί μας. Δεν είναι έτσι ο Θεός. Δεν είναι έτσι ο Θεός. Ο Θεός είναι μαζί με την Εκκλησία Του. Μαζί με αυτούς που θέλουν και ομολογούν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος. Που δεν έχουν άλλη ελπίδα. Μοναδική ελπίδα.
αλλά ελπίδα βεβαία και ασφαλή. Και τελειώνω με αυτή την ελπίδα, αδερφοί. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι αυτή είναι η άγκυρα της ψυχής μας. Άγκυρα της ψυχής μας. Ένα καράβι, δεν είμαι ναυτικός, αλλά ένα καράβι που δεν είναι αγκυροβολημένο, ταλαιπωρείται μέσα στα κύματα, και όσο πιο μεγάλη είναι η φουρτούνα, τόσο μεγαλύτερη είναι η ταλαιπωρία και πιο επικίνδυνη. Ποιο είναι το πλοίο αυτό που είναι σε ασφάλεια, που θα βρει αγκυροβολιό και θα ρίξει άγκυρα. Και μόλις ρίξει άγκυρα και πιάσει γερά η άγκυρα, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ας φυσάει ο αέρας, ας σηκώνονται τα κύματα, αυτός βρήκε αγκυροβολιό και άγκυρα. Και μας το αγκυροβολιό μας είναι η Εκκλησία του Χριστού. Αμήν, αδερφοί. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Δεν φτάνει το λιμάνι μόνο. Πρέπει να έχουμε και άγκυρα. Και άγκυρα της ψυχής μας, για να μην ταλαιπωρείται από τα κύματα, από τον αέρα που λισομανάει και σφυρίζει και φοβίζει και τρομοκρατεί, από τα μπουρίνια, από τις αστραπές, από τις βροντές, από τα σύννεφα. Η ελπίδα μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Η ελπίδα της ψυχής μας, η άγκυρα της ψυχής μας, που την έχουμε πετάξει και έχει φτάσει με το θρόνο της χάριτος αυτού. Στερεωμένη καλά, άσε να φυσάει όσο θέλει. Άσε να φυσάει, φούσκα είναι. Θα σκάσει και θα έρθει η ευλογία, η ειρήνη, ο Λόγος του Θεού θα αυξάνει και τα παιδιά του Θεού θα δοξάζουν την παρουσία του Θεού. Αδελφοί αγαπητοί, να σηκωθούμε σας παρακαλώ, να ομολογήσουμε ότι Κύριος είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, και να ζητήσουμε δεύτερον από το Θεό να είναι ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Επί προσωπικού επίπεδου, είσαι ο Κύριος μου, γίνε ο Κύριος μου, δώσε μου πίστη, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Επί οικογενειακού επίπεδου, τα παιδιά μου, τη γυναίκα μου, τον άντρα μου. Επί εκκλησιαστικού επίπεδου, την εκκλησία μας αυτή, Κύριε Θεέ μου, την ευλογημένη, την εκκλησία σου σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμη να ζητήσουμε από το Θεό να γίνει Κύριος και στην πατρίδα μας και στην Ευρώπη και σε όλη την οικουμένη, για να έρθει να μας πάρει. Αμήν, αλληλούια. Να ζητήσουμε από το Θεό, σας παρακαλώ. Να ζητήσουμε από το Θεό να είναι ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Και ο αδερφός μας ο Κλουβάτος ο Γιώργος σας φέρει μια οικεσία.